Ζακ Βασίλειο, είμαι αξιωματικού υπηρεσιακού σώματο, υπηρετώ στην Πάτρα και αυτή τη στιγμή στη θέση μου είναι διοικητή του πρώτου υπηρεσιακού σταθμού Πατρών. Θα μιλήσουμε σχετικά με το νομικό πλαίσιο των δασικών πυρκαγιών. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίσουμε, έτσι ώστε θα μπορέσουμε και θα έρθει η ώρα να χειριστούμε θέματα αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Θα πρέπει να ξέρουμε από πού ο νόμος μας βοηθάει ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα γεγονότα. Σκοπός λοιπόν να κατανοήσουμε τα βασικά στοιχεία στα διάφορα νομοθετήματα που έχουν σχέση με τις δασικές πυρκαγιές. Έτσι θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση τους. Το περιβάλλον λοιπόν είναι μια πολύπλοκη, δυναμική και διαθεματική έννοια. Έχει αποτέλεσμα ότι πρέπει να γνωρίζουμε αυτή τη διεπιστημονική μελέτη η οποία μας βοηθάει στην αντιμετώπιση και στην καταστολή φαινομένων. Το πρόβλημα λοιπόν της καταστροφής του περιβάλλοντος, τουλάχιστον στην Ελλάδα, άρχισε να εμφανίζεται τη δεκαετία του 1960. Και χωρίς βέβαια να δοθεί από την πολιτεία η πρέπουσα προσοχή που έπρεπε. Ορόσημο για την Ελλάδα είναι το 1975, με την ψήφιση του ισχύου συντάγματος, όπου με τα άρθρα 24 και 147, καθιέρωσε για πρώτη φορά στη χώρα μας, καθιερώθηκε η συνταγματική κατοχύρωση αυτού του δικαιώματος. Τα σημεία στα οποία θα αναφερθούμε σήμερα είναι νομοθεσία, νομοθετικά μέτρα για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην δασοπυρόσβεση, ημερήσιος χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς. Θα μιλήσουμε για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών σε μια δασική πυρκαγιά, πώς πρέπει να ενεργούμε, ποιοι είναι αυτοί που εισηγούνται την απομάκρυνση, ποιοι είναι αυτοί που παίρνουν την απόφαση για την απομάκρυνση. Και κάποια λίγα λόγια στον επίλογο. Στα θέματα νομοθεσίας θα αναφερθούμε στο δάσος, στις κάποιες έννοιες βασικές, δασική έκταση, στο άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος, το 117, ποιοι είναι οι εκτελεστικοί νόμοι που βοηθάνε αυτή την προσπάθειά μας, κάποια άρθρα του ποινικού κώδικα σχετικά με τον εμπρησμό δασών και την ανάθεση δασοπυρόσβεσης περιοριστικό σώμα. Πάμε από το δάσος. Δάσος ή δασικό οικοσύστημα νοείται το οργανικό σύνολο άγρο φυτών με ξυλώδη κορμό πάνω σε μια αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, τα οποία συνυπάρχει η χλωρίδα, η πανίδα και αποτελούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησής τους και αλληλεπίδρασης μια ιδιαίτερη κοινότητα, βιοκοινότητα, σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Δασική λοιπόν έκταση είναι το οργανικό σύνολο αραιών αγροφυτών με ξυλώδη κορμό πάνω σε μια αναγκαία επιφάνεια του εδάφους, στην οποία και εδώ συνυπάρχει η χλωρίδα και η πανίδα και απαιτούν μέσω της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και της αλληλοεπίδρασής του μια ιδιαίτερη βιοκοινότητα σε ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Εδώ παρατηρούμε είναι το άρθρο 24 του Συντάγματος, που όπως είπαμε ότι η πρώτη φορά που μπήκε στο Σύνταγμά μας το άρθρο αυτό ήταν με το Σύνταγμα του 1975, που εδώ πέρα βλέπω ότι η προστασία του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους. Και έτσι και είναι λοιπόν και καθενός δικαίωμα να η πολιτεία να προστατεύει το δασικό μας πλούτο. Για τη διαφύλαξη του κράτους έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή καταθαλπτικά μέτρα μέσα στο πλαίσιο της αρχής αεφορίας. Ο νόμος ορίζεται σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη του δασολογίου συνιστά μια υποχρέωση του κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει από την εθνική οικονομία η αγροτική μεταλλεύση ή κάποια άλλη χρήση που βασικός σκοπός είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Εδώ βλέπουμε στο άρθρο 117 του Συντάγματος, στην παράγραφο 3 αναφέρει ότι τα δημόσια και ιδιωτικά δάση, καθώς και οι δασικές εκτάσεις, που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από μια πυρκαγιά ή με κάποιον άλλο τρόπο αποξυλώθηκαν,
δεν αποβάλλουν το λόγο αυτό από το χαρακτήρα τους που είχαν πριν καταστραφούν. Δηλαδή, δεν αποβάλλουν τη χρήση που είχαν πριν την καταστροφή. Και ήρθονται υποχρεωτικά να δώσουν τεστ και αποκλείονται να διαθέτουν κάποιο άλλο προορισμό. Να μπορέσουν δηλαδή να τα διαθέσουμε για ένα διαφορετικό προορισμό σε σχέση με το ότι ήταν πριν την καταστροφή. Στην παράγραφο 4, η αναγκαστική λαπαλωτρία των δασών και δασικών εκτάσεων που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου επιτρέπεται μόνο υπέρ του δημοσίου και για λόγους δημόσιας ωφέλειας. Εδώ είναι οι εκτελεστικοί νόμοι οι οποίοι υπάρχουν ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα δάση. Είναι ο νόμος 998 του 1979 που αναφέρει για την προστασία των δασών καθώς και των γενικών εκτάσεων, το ΠΔΕΛΤΑ 575 του 1980 περί κηρυκήρυξης ιδιαίτερως ευαίσθητων περιοχών. Δηλαδή είναι ένα αυτοφέκτο που λέει ποιες περιοχές στην Ελλάδα είναι πιο επικίνδυνες για έναρξη και εξάπλωση δασικών πυρκαγιών. Ο νόμος 32.08 του 2003 που αναφέρει στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, στην κατάρτιση δασολογίου, στη ρύθμιση εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εκτάσεων. Η κοινωνία μας όμως, πέρα από το Σύνταγμα, υπάρχει μια ποινική διαδικασία η οποία ακολουθείται για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε τα δάση μας. Στο ποινικό κώδικα αναφέρει το άρθρο 264 που είναι εμπρισμός, το 265 είναι εμπρισμός στα δάση, το άρθρο 266 εμπρισμός από αμέλεια και θα δούμε και τι λέει και το άρθρο 267 στη συνέχεια. Εμπρισμός 264. Όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά τιμωρείται. Δηλαδή αυτός που θα βάλει πυρκαγιά για κάποιο λόγο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών αν η πράξη του μπορεί να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και με κάθριξη αν η πράξη αυτή που κάνει δηλαδή το να βάλει πυρκαγιά κινδυνέψει άνθρωπος και κάθεξη σόβια ή πρόσκαιρη τουλάχιστον μέχρι 10 ετών αν από αυτή την πράξη έχουμε θάνατο ανθρώπου. Τώρα με το άρθρο 265 που είναι εμπρισμός στα δάση εδώ αναφέρεται λέει με τη φύλαξη της βαρύτερης τιμωρίας σε σχέση με το άρθρο 264 που είναι εμπρισμός όποιος με πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση. Δηλαδή εδώ πέρα αναφέρεται, καθαρά από το άρθρο αυτό, αναφέρεται σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να βάλει φωτιά στο δάσος ή στη δασική έκταση. Βλέπουμε ότι οι χρηματικές ποινές είναι από 15.000 ευρώ και φτάνουν έως 150.000. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα ποσά είναι τεράστια και όλα αυτά σε περίπτωση που δεν έχουμε θάνατο. Αν η πράξη τελέστηκε από υποτέλεια ή κακοβουλία, η έκταση αυτή που κάει και είναι μεγάλη, τότε έχουμε κάθριξη τουλάχιστον 10 ετών. Όποιος με σκοπό διαπράξει το έγκλημα, αυτό είπαμε νωρίτερα, προβαίνει σε οποιαδήποτε προπαρασκευαστική ενέργεια, τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους. Η ποινή αυτή δεν μετατρέπεται ούτε αναστέλλεται. Και η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάποιος δεν πάει να βάλει φωτιά από πρόθεση ή έχουμε μια περίπτωση κάποιου που για κάποιο λόγο, από ατυχό λόγο μάλλον, μπήκε φωτιά όπως είχαμε τη φωτιά το 2007 που η φωτιά που η πρώτη φωτιά στο, που ξεκίνησε από το Παλαιοχώρι ξεκίνησε από μια γιαγιά που έφτιαχνε σπερνά για κάποιο συγγενή της. Η φωτιά έφυγε από την προσοχή της, έξω από το σπίτι, έπιασε η δασική έκταση που ήταν δίπλα, με αποτέλεσμα να έχουμε αρκετούς θανάτους από τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι εμπρισμός από αμέλεια. Έτσι λοιπόν, αν η πράξη του άρθρου 264, δηλαδή του εμπρισμού, τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση. Επίσης, αν η πράξη του άρθρου 265, δηλαδή εμπρισμός από πρόθεση, τελέσχει από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών και χρηματική ποινή 2.900 ευρώ μέχρι 29.000. Τώρα στην περίπτωση που έχουμε μια πυρκαγιά
Ο υπαίτιος της πράξης απαλλάσσεται από την ποινή αν ο ίδιος με ελεύθερη βούλησή του ή με γρήγορα αναγγελιά του βοηθήσει στην καταστολή της πυρκαγιάς. Αυτό λοιπόν είναι ένα αλφρυντικό για αυτόν, ώστε να μην πάει για εμπειρισμό από αμέλεια ή για εμπειρισμό από πρόθεση. Τώρα, η ανάλυση της δασοπρόσβεσης. Με τον νόμο λοιπόν 2612 του 1998 ανατέθηκε η δασοπυρόσβεση στο πυροσβεστικό σώμα. Η ευθύνη και ο επιχειρηματικός σχεδιασμός της καταστολής των πυρκαγιών στα δάση και εν γέννη στις δασικές εκτάσεις αναθέτεται όπως είπαμε στο πυροσβεστικό σώμα. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από τις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να ζητούν όταν κρίνουν αναγκαίο και συνδρομή άλλων αρχών και άλλων φορέων. Όλοι λοιπόν οι αρχές και φορείς και όσοι δηλαδή συμμετέχουν στη συνδρομή που βοηθάει στην καταστολή των πυρκαγιών ενεργούν υπ' τις οδηγίες του επικεφαλή των πυροσβεστικών δυνάμεων. Έτσι λοιπόν για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, είπαμε νωρίτερα, ως επιχειρηματικός σχεδιασμός καταστολής νοείται η οργάνωση, η διαχείριση, ο συντονισμός των δυνάμεων πυρόσβεσης που με τις ενέργειες που κάνουν εξασφαλίζουν την έγκαιρη επισήμαση, αναγγελία, επέμβαση και έτσι λοιπόν έχουμε γρήγορη αντιμετώπιση του φαινομένου. Ποια είναι τώρα τα νομοθετικά μέσα για την πρόληψη πυρκαγιών? Καταρχήν, θα μιλήσουμε για την έναρξη της πυρκαγιακής περίοδου, την πυροσβεστική διάταξη 9 και 9α και την πυροσβεστική διάταξη 4. Είναι λοιπόν κάποιες διατάξεις και κάποιοι νόμοι που μας βοηθούν να καταλάβουμε πότε γίνεται, θεωρούμε, αντιπυρική περίοδο, πότε είναι η έναρξή της, πότε λίγη και ποια μέτρα πρέπει να παίρνουμε κατά τη διαδικασία αυτή και κατά το χρονικό διάστημα αυτό επίσης. Έναρξη αντιπυρικής περίοδου αρχίζει από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου του κάθε έτος, όπου απαγορεύονται οι καύσεις σε περιοχές που βρίσκονται εντός ή πλησίων δασών ή δασικών εκτάσεων. Άρα λοιπόν θεωρείται αντιπυρική περίοδος η χρονική περίοδος από την 1η Μαΐου έως 31 Μαΐου, που είναι η περίοδος αυτή που είμαστε πολύ ευάλωτοι στην έναρξη και εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα μέτρα που παίρνουμε διακρίνονται σε προληπτικά, τα οποία σύζονται στην αποτροπή του κινδύνου έναρξης πυρκαγιάς, καθώς και στα κατασταλτικά, τα οποία συνίσταται στην γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση τους. Πάμε τώρα στην πυροσβεστική διάταξη 9 και 9α. Αναφέρεται ο κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές ή αγροτικές εκτάσεις. Επίσης, απαγόρευση της καύσης κατά την αντιπυρική περίοδο σύμφωνα με την 9α πυροσβεστική διάταξη. Είναι αυτή η διάταξη που μας λέει ότι πρέπει να μην βάζουμε φωτιές από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Αναφέρει επίσης μέτρα για την αντιπυρική προστασία των απορριμμάτων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν αυτοί που διαχειρίζονται αυτούς τους χώρους. Μέτρα για τη λειτουργία των ανθροκαμίνων, άβεστων καμίνων και λοιπόν εργασιακών συγκροτημάτων. Είναι αυτά τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε σε περίπτωση που θέλουμε να φτιάξουμε κάρβουνο μέσα σε δασικές εκτάσεις. Επίσης, καθορίζεται ό,τι προβλέπεται για τους παραβάτες της 9 πυροσβεστικής διάταξης, που είναι αιρετά όργανα, των ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού, πέρα των ποινικών κυρώσεων που έχουν εφαρμογή και η διάταξη αυτή, 9 και 9α. Με την πυροσβεστική διάταξη 4, καθορισμός προληπτικών μέτρων, πυροπροσθέσεις οικοπαίδων και λοιπόν ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κομοπόλεων και οικισμών. Τι μας λέει αυτή η διάταξη? Ότι οι ιδιοκτήτες, οι νομίσιοι υπεκαρποτές των οικοπαιδικών αυτών χώρων, οι οποίοι βρίσκονται εντός πόλεων και κομοπόλεων και σε απόσταση 100 μέτρα από τα όρια τους, δηλαδή από το όριο της πόλης, υποχρεούνται στην αποξήλωση αυτών από ξηρά χόρτα και την αποφυγή των εκτάσεων αυτών ώστε να υπάρξει θέμα έναρξης πυρκαγιάς. Υπεύθυνοι για αυτές τις περιπτώσεις, όπως θα δούμε και αργότερα, είναι ο Δήμος.
Επίσης, στους χώρους που αναφέρονται, στην παράγραφο του παρόντος άθρου, απαγορεύεται το άνομα της φωτιάς, πάλι και εδώ, από την 1η Οκτωβρίου έως, από την 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Αυτό που είπαμε νωρίτερα εδώ πέρα, στις περιπτώσεις αυτές, μέχρι 100 μέτρα από το όριο της πόλης, υπεύθυνη είναι η τοπική δήμη. Αυτή δηλαδή θα γίνει η αίτηση καθαρισμού, αυτή είναι αυτή που θα κόψει το πρόστιμο σε περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται με αυτές τις παρατηρήσεις. Η περιοριστική υπηρεσία επιλαμβάνεται μόνο στη δεύτερη περίπτωση που αναφέρεται στην απαγόρευση από 1η Μαΐου ως 31 Οκτωβρίου το άναμα φωτιάς ή από ρυθμό τσιγάρου. Δηλαδή, στην ουσία, όταν έχουμε πυρκαγιά, εκεί επεμβαίνει η περιοριστική υπηρεσία. Τώρα, να αναφερθούμε στις δασοπυρόσβεση, στους φορείς δασοπυρόσβεσης και στους συνεργαζόμενους φορείς πάλι δασοπυρόσβεσης. Ποιοι είναι οι φορείς? Καταρχήν είπαμε, το πυρηνικό σώμα είναι ο αρμόδιος φορέας για την κατάρρευση των πυρκαγιών. Οι περιφέρειες της Ελλάδας μέσω των τμήματων πολιτικής προστασίας, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης μέσω των γραφείων πολιτικής προστασίας και οι διευθύνσεις δασών με τα κατατόπους στην δασαρχεία που υπάρχουν από την Ελλάδα. Επίσης, για την επίταξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος στην πρόληψη και στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών, το πυροσβεστικό σώμα συνεργάζεται με την ΕΛΑΣ καθώς και με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, π.χ. λιμενικό, με τον ελληνικό στρατό καθώς και με τις εθελοντικές οργανώσεις οι οποίες είναι πιστοποιημένες από την Κοινική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ότι μπορούν να συνδράμουν στο έργο του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Τώρα θα αναφερθούμε στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου. Θα πούμε κάποια πράγματα εισαγωγικά. Γενικά στοιχεία του χάρτη, κατηγορίες κινδύνου και φορείς που αποστέλλεται ο χάρτης. Δηλαδή, όταν εκδίδεται, σε ποιον θα το στείλουμε. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, εκδίδεται ένας ημερήσιος χάρτης πυρκαγιάς. Αυτό συμβάλλει αποτελεσματικά, λέει, στην προληπτική οργάνωση όλου του κρατικού μηχανισμού. Έτσι, βοηθάει το κράτος να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα από την έκδοσή του να αντιμετωπίσει μια δασική πυρκαγιά, καθώς επίσης και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να τους αποτρέψει να βάλουν φωτιές για κάποιο οποιοδήποτε λόγο που αυτοί νομίζουν. Στα γενικά στοιχεία θα αναφερθούμε στο στόχο, στην ομάδα έκδοσης, στην ημερομηνία έκδοσης του χάρτη και στη γεωγραφική κατανομή. Πάμε στο στόχο. Κύριος σκοπός είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων. Γενικά, αναφέρει το χάρτη αυτός για το επόμενο 24ωρο από την ημερομηνία έκδοσής του. Και υπάρχει, λέει, μια θεστική επικοινότητα εκδήλωσης και εξάπλωση των πυρκαγιών στην περιοχή αυτή. Η ομάδα έκδοσης γίνεται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, από μετεωρολόγους, από δασολόγους, από άτομα δηλαδή που έχουν ειδικές γνώσεις και μπορούν να βγάλουν κάποια αποτελέσματα. Λαμβάνονται υπόψη τα μετεωρολογικά ραντάρ της ΕΜΗ, των διάφορων πανεπιστημίων, η κατάσταση της βλάστησης, η καθημερινή εξέλιξη της πυρκαγιάς στη χώρα μας και στατιστικά δεδομένα προηγούμενων ετών. Επίσης, λαμβάνεται ο δείκτης κινδύνου δασικών πυρκαγιών της Καναδικής Δασικής Υπηρεσίας και ο δείκτης πιθανότητας ανάφλεξης της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Είναι δύο δείκτες με το οποίο συνεμετρούνται και βγαίνει το αποτέλεσμα του ημερήσιου χάρτη. Αρχίζει η έκδοσή του από την 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου και η εκπόνηση του χάρτη ξεκινάει 12.30 ώρα σήμερα, αλλά ισχύει για το αυριανό 24ωρο. Ο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς ως ελάχιστο γεωγραφικό διαμέρισμα, στον οποίο εκτιμάται ο κίνδυνος,
είναι τα διοικητικά όρια του δασαρχείου της χώρας. Τώρα, ο μέσος χάρτης το χωρίζουμε σε 5 κατηγορίες. Είναι κατηγορία κινδύνου 1, χαμηλή, κατηγορία κινδύνου 2, μέση, κατηγορία κινδύνου 3, που είναι υψηλή, κατηγορία κινδύνου 4, πολύ υψηλή, και κατηγορία κινδύνου 5, κατάσταση συνεγερμού. Πάμε στην κατηγορία 1, χαμηλή. Τι σημαίνει? Γιατί πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε όλοι μας ότι αυτός ο χάρτης είναι ένας χάρτης που θα μας βοηθήσει ώστε να αντιμετωπίσουμε την έναρξη μιας δασικής πυρκαγιάς. Πόσο έτοιμοι θα είμαστε, ώστε την επόμενη μέρα ο μηχανισμός της χώρας θα είναι έτοιμος για την αντιμετώπιση της. Ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Βλέπουμε ότι πάραμε πράσινο χρώμα. Η πιθανότητα για την εκδήλωση πυρκαγιάς δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. Εάν εκδηλωθεί όμως πυρκαγιά, οι συνθήκες κατάστασης καύσιμης ύλης και οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν θα ευνοήσουν την εξάπλωσή της. Άρα δηλαδή είναι εύκολο για μας να αντιμετωπίσουμε. Ο κίνδυνος 2, μέση. Είναι ο συνηθισμένος κίνδυνος κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Οι πυρκαγιές που εκδέχονται να εκδηλωθούν αναμένονται να είναι μέσα στις σχολείες στην αντιμετώπιση τους. Ο χρωματισμός είναι το πράσινο. Εδώ λοιπόν από εδώ και πέρα αρχίζουν λίγο τα πράγματα και δυσκολεύουν για όλους μας. Ο κίνδυνος είναι υψηλός. Είναι πιθανό να εκδηλωθεί αυξημένος αριθμός πυρκαγιών, αρκετές από οποίες θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν από τις τοπικές συνθήκες. Π.χ. μορφολογία, εδάφος, τοπική άνεμη. Φτάνουμε λοιπόν στην κατηγορία 4, που είναι υψηλός κίνδυνος, που είναι το καφετί, δεν φαίνεται βέβαια πολύ καλά. Ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν πιθανό να είναι μεγάλος. Αλλά το κυριότερο, κάθε πυρκαγιά που μπορεί να εκδηλωθεί τη συγκεκριμένη μέρα μπορεί να λάβει μεγάλες διαστάσεις κατά τη διάρκεια της αρχικής προβολής, αν δεν μπορέσουμε στο αρχικό στάδιο συναρχίσει να την καταπολεμήσουμε. Αν μας ξεφύγει, είναι δύσκολα μετά να τη σβήσουμε. Και πάμε τώρα στην κατηγορία 5, που είναι κατάσταση συνεγερμού, είναι το κόκκινο. Εδώ ο αριθμός των πυρκαγιών που αναμένεται να εκδηλωθούν πιθανόν να είναι πολύ μεγάλος. Όλες οι πυρκαγιές που δέχονται να εκδηλωθούν μπορεί να λάβουν και θα λάβουν συνήθως γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και να αυτήσουν λέει ακραία συμπεριφορά αμέσως με την εκδήλωσή της. Η δυσκολία ελέγχου αναμένεται να είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά όταν οι συνθήκες αυτές μεταβάλλονται. Φανταστείτε ότι αυτό εδώ πέρα, το κατάσταση 5, η τελευταία φορά, αν θυμάμαι καλά, που εκδόθηκε στη χώρα από 5 ήταν ο χάρτης αυτό πέρα. Τον Σεπτέμβριο του 2012 είχαμε τελευταία φορά δείχτη επικοινότητας 5, κατάσταση συνεγερμού. Τώρα, η κατάσταση μιας περιοχής σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, μια δεδομένη χρονική στιγμή, δεν σημαίνει ότι θα έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή μας. Απλώς, αν δημιουργηθεί, έχουμε έναρξη μιας πυρκαγιάς, είναι δύσκολο να την καταστήλουμε. Σε περιοχές που εκτιμάται πρόληψη κινδύνου πυρκαγιάς 4 έως 5, εκδίδεται από την Κοινή Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Προσφορής ένα ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα. Εδώ πέρα βλέπουμε το σήμα αυτό από την Γενική Γραμματεία. Εδώ πέρα φεύγει μέσω του ΕΣΚΕ, πηγαίνει σε διάφορους φορείς, οι οποίοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η επόμενη μέρα είναι επικίνδυνη, άρα πρέπει να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Και αναφερόμαστε τώρα στην οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών. Θα μιλήσουμε κάποια πράγματα εισαγωγικά, το θεσμικό πλαίσιο και εμπλεκόμενοι φορείς, βασικές προϋποθέσεις και περιορισμοί που υπάρχουν, κατευθυντήριες οδηγίες και σχέδιο δράσης. Η οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού είναι μια από τις δράσεις της πολιτικής προστασίας που μπορούν να αναπτυχθούν για την προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών. Η επιτυχημένη υλοποίηση αυτής της δράσης απαιτεί εκ των προτέρων ένα σχεδιασμό. Δεν μπορούμε εκείνη τη στιγμή να σχεδιάσουμε πώς θα διώξουμε τον κόσμο από μια συγκεκριμένη περιοχή προς μια άλλη. Συνήθως αυτό θα είναι αποτυχία. Ο σχεδιασμός αυτός πρέπει να γίνει τη στιγμή που πρέπει, δηλαδή πολύ πριν την καταστροφή. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου
30.013 του 2002, ο σκοπός της πολιτικής προστασίας τι είναι? Είναι η υγεία, η ζωή και η περιουσία των πολιτών. Έτσι λοιπόν και η οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού είναι μία από τις δράσεις που συνιστεί τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, που μπορούν να αναπτυχθούν για την αντιμετώπιση των συνεπειών φυσικών καθώς και τεχνολογικών καταστροφών. Στόχος της δράσης είναι η προστασία της ζωής ή της υγείας των πολιτών από την απειλή μιας εξελισσόμενης ή επικείμενης καταστροφής. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργανωμένη απομάκρυνση της χώρας μας είναι πολύ πρόσφατο, καθώς ο πρώτος σχετικός νόμος, ο 3613 του 2007, ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2017. Τρεις μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, που είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 2, ως όργανο καθίσταται ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Γενικός Γραμματέας της Οικίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Φορέας εισήγησης είναι ο εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικός του περιοριστικού σώματος, ο οποίος ενεργεί ως συντονιστής του περιοριστικού έργου. Είναι αυτός που σε μια δραστική πυρκαγιά θα εισηγηθεί στο Δήμαρχο, στον Περιφερειάρχη, αν πρέπει κατά τη γνώμη του να γίνει οργανωμένη απομάκρυνση του πληθυσμού. Γιατί? Λόγω του κινδύνου που απειλεί την περιοχή. Αφού λοιπόν εισηγηθεί ο αξιωματικός περιοριστικής, αν πρέπει να γίνει ή όχι απομάκρυση, την απόφαση θα την πάρει αντίστοιχα ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Αυτή είναι, αυτή εδώ πέρα ο πίνακας δείχνει ποιοι θα πάρουν την απόφαση. Ο καθένας βέβαια σε ξεχωριστή περίπτωση, ο Δήμαρχος άμα είναι μόνο στην περιοχή του, αν η δράση αυτή όμως εκτείνεται σε πάνω από δύο Δήμους, θα την πάρει την απόφαση ο Περιφερειάρχης. Αν είναι πάνω από μία περιφέρεια, την απόφαση θα την πάρει ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης ή ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Βέβαια, αυτός που πάρει την απόφαση, είπαμε ποιοι είναι. Ποιοι όμως θα υλοποιήσουν την οργανωμένη μάκρυνση? Είναι ο Δήμαρχος, άμα είναι μόνο στην περιοχή του, ο Αντιπεριφερειακής συνεργασία με τον Δήμαρχο, και εδώ ο Αντιπεριφερειακής συνεργασία με τον Δήμαρχο, δηλαδή όπως βλέπετε στον πίνακα, όποιος και να πάρει την απόφαση, την οργανωμένη απομάκρυνση, συνήθως ο Αντιπεριφερειάρχης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Δήμαρχο θα υλοποιήσουν αυτή τη δράση. Αυτοί πρέπει να έχουν τα μέτρα και τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος θα φύγει από μια συγκεκριμένη περιοχή να πάει σε μια άλλη περιοχή. Και αντιθέτως, πάλι, από τη στιγμή που πήγε σε εκείνη την περιοχή, κάποια στιγμή πρέπει να επιστρέψει πίσω στην περιοχή την οποία ζούσε. Ποιοι άλλοι εμπλέκονται? Η Γενική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για την οργανωμένη απομάκρυνση? Η οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών εξετάζεται ως μέτρο προληπτικής προστασίας που πρέπει να δρομολογείται εγκαίρως. Βλέπετε, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό και βασίζεται στην ενημέρωση του κινδύνου και τις πιθανές συνέπειες που θα έχει σε περίπτωση που η πυρκαγιά έρθει στην περιοχή μας. Τι είναι αυτό που μας λέει? Καταρχήν, πρέπει λοιπόν να ενημερωθεί ο κόσμος για την έκθεση του ανθρώπινου οργανισμού σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Γιατί υπάρχει πολύ θητική βιομάζα. Η έκθεση του πληθυσμού σε παράγωγα καύση καπνού από τα αερούμενα σωματίδια καύτρες. Και επίσης η απόφαση λαμβάνεται όταν εκτιμάται από τις δυνάμεις καταστολής ότι ο κίνδυνος που μένεται υπάρχει πρόβλεψη για εκδήλωση χειρότερου σεναρίου. Δηλαδή όταν θα πει ο αξιωματικός περιοριστικής ότι δεν μπορώ τη φωτιά αυτή πλέον να την οριοθετήσω και υπάρχει μεγάλη περίπτωση να έρθει και να κάψει αυτό το χωριό ή να πλησιάσει αυτό το χωριό. Πάντα παίρνουμε το χειρότερο σενάριο για να είμαστε προετοιμασμένοι να μην έχουμε ανθρώπινα θύματα. Οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη λήψη της απόφασης, είπαμε ότι ο εκάστοτε επικεφαλής αξιωματικός είναι όμως αρμόδιος να εισηγηθεί την οργανωμένη απομάκρυνση. Τώρα αποφασίζει, δηλαδή ο Δήμαρχος,
ο Περιφερειάρχης, καθορίζει άμεσα και σημείο συγκέντρωση σε ασφαλή χώρο στο οποίο πρέπει να προσέλθουν οι επικεφαλείς του διάφορων φορέων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να ξέρουμε από το προτέρων σε ποιο χώρο, ανάλογα τι καταστροφή έχουμε, θα συγκεντρωθούν όλοι οι επικεφαλείς των φορέων για να μπορέσουν να δρομολογήσουν αυτή την κατάσταση. Το οργανωμένο λοιπόν, το όργανο αυτό που είναι, αποτελείται από τους φορείς, πρέπει να εκτιμήσει τον ακριβή αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν από μια συγκεκριμένη περιοχή, τα μέσα μεταφοράς που θα χρησιμοποιήσουμε για να μεταφέρουμε τον κόσμο από ένα χωριό σε έναν άλλο ασφαλή χώρο, πού θα συγκεντρωθεί ο χώρος, πού θα συγκεντρωθούν οι πολίτες για να αρχίσουμε να τους μεταφέρουμε σε ασφαλή σημεία και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών. Βλέπετε, είναι δράσεις που δεν μπορούν να γίνουν εκείνη τη στιγμή. Είναι δράσεις που πρέπει να έχουν πολύ πριν σκεφτεί, οργανώσει και να υπάρχουν τα κατάλληλα άτομα τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο να την υλοποιήσουν. Επίσης, δυνατότητα ελέγχου και διαχείριση κυκλοφορία για να μην μπλοκάρουν τα αυτοκίνητα. Τη διασφάλιση επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων φορέων. Επίσης, την υποδοχή και φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται. Στο σημείο δηλαδή που θα πάνε, πρέπει να υπάρχουν οι δομές αυτές, ώστε να μπορέσει ο κόσμος που θα πάει να μπορέσει να επιζήσει ή να ζήσει εκεί πέρα για ένα κάποιο χρονικό διάστημα. Επίσης, βασικό είναι το όργανο αυτό να εκτιμήσει για πόσο χρονικό διάστημα θα ισχύει αυτή η απομάκρυνση. Και η φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, από τις οικίες τους. Ένα σχέδιο δράσης πρέπει να καθορίζει το σημείο συγκέντρωσης φορέων που εμπλέκονται, λήψη απόφαση για την απομάκρυνση ή μη απομάκρυνση. Δεν σημαίνει ότι επειδή το πραξηματικό της περιοριστικής ότι πρέπει να εξηγηθεί την απομάκρυνση, ο Δήμαρχος μπορεί να το κάνει δεχτή. Μπορεί να πει δεν κάνω απομάκρυνση. Για αυτούς και αυτούς τους λόγους. Εκτίμηση της κατάστασης και σχετική εισήγηση. Επίσης, ενημέρωση του κοινού για την απομάκρυνση. Με εκτέλεση και δρομολόγηση επιμέρων ενεργειών που χρειάζονται για να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Μέσα λοιπόν στο σχέδιο δράση πρέπει να γράφει και πώς τερματίζονται αυτές οι δράσεις, καθώς και τέλος καταγραφή και αποτίμηση του έργου. Στην ενημέρωση πληθυσμού πρέπει να ξέρει ο πληθυσμός ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει ευθύνη της εκτέλεσής του. Αν δεν ξέρει ο πολίτης ότι αποφάσισε ο Δήμαρχος και αυτά τα όργανα είναι αρμόδια για την εκτέλεσή τους. Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα στα οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που θα διατρέξουν οι πολίτες αν παραμείνουν στο χώρο αυτό. Τι θα πάθουν δηλαδή σε περίπτωση που δεν ακολουθήσουν την απομάκρυνση. Επίσης, η ενημέρωση του πληθυσμού θα πρέπει να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών ή συγκεκριμένων ομάδων, που αυτή θα προσδιορίσει κατά προτεραιότητα κυρίως τα άτομα με αυτικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας και ηλικιωμένοι. Επίσης, να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν σημεία συγκέντρωσης. Και επίσης, τα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν και τι θα πάρουν κοντά τους, τι προσωπικά είδη θα πάρουν κοντά τους. Βασικό είναι να προσδιορίσει τη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και πού θα πάνε. Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τρόπο του προορισμού, δηλαδή εκεί που θα πάνε οι πολίτες να ξέρουν ότι υπάρχουν κανόνες υγιεινής στηρούνται, θα υπάρχει φαγητό, θα υπάρχει στέγαση. Επίσης, πρέπει να καταγράφεται τα ασφαλή οδικά δρομολόγια, καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση αυτοπομάκρυνσης με δικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, να αναφέρεται μέσα σε αυτό ότι ποιους δρόμους θα πρέπει να πάρουν οι πολίτες σε περίπτωση που δεν ακολουθούν τα μέσα που έχει η πολιτεία, αλλά προσπαθούν με δικά τους μέσα να φύγουν από το χώρο
της περιοχής η οποία απειλείται. Επίσης, να αναφέρει οδηγίες για την προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται, δηλαδή ποιος θα φυλάξει τις περιουσίες, τα σπίτια, ώστε αν χρειαστεί να υπάρχει τουλάχιστον μια αστυνομική δύναμη εκεί, να μην γίνει πιάτσικο από τους διάφορες κλεπταποδόχους σε περιοχές, σε οικίες που λείπει ο κόσμος. Οι πολίτες λοιπόν, τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικές αυτές, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουδητηθεί για την εκτέλεση μιας απόφασης. Ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης. Καθώς και κατ' επέκταση, ποιος έχει το γενικό συντονισμό για την υλοποίηση όλων αυτών των έργων. Και τελειώνοντας εδώ, τα τελευταία χρόνια λέει με αφορμή τη ρακδή αύξηση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης που βιώνουμε είτε λόγω φυσικών φαινομένων είτε λόγω ανθρωπογενών παραγόντων, καθίσταται επιτακτική ανάγκη αλήψη αναγκαίων μέτρων. Αλλά βεβαίως η συμμόρφωση μιας κυρίως απαιτήσεις των εκάστοτε θεσμικών πλαισίων σχετικά με την αντιμετώπιση διάφορων ειδών από διάφορους κινδύνους που απειλούμαστε. Και εδώ πέρα έχουμε μια σχετική αναφορά με τη βιβλιογραφία που πρέπει να ακολουθεί βάσει αυτής της διαδικασίας. Ερωτήσεις. Θέλω να ρωτήσω, οι που γράψατε στο νομικό πλαίσιο στην αρχή, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη πριν από 29.000 κτλ. Αυτό από τι καθορίζεται, από το σημείο που θα βάλουν τη... Όχι. Ή από... Αυτό καθορίζεται από τη ζημιά. Από τη ζημιά που θα προκαλέσει αυτή η καταστροφή. Ανάλογα δηλαδή, αν είναι έγκλημα εμπρισμού, αν είναι έγκλημα εξαμελίας και πάλι και το εύρος της καταστροφής που θα γίνει. Μπορεί να δηλαδή, όλα είναι ένας που βάλει τυχαία φωτιά, θεωρείται ότι είναι έγκλημα εξαμελίας. Εμπρισμός εξαμελίας. Δεν έχει όμως την ίδια βαρύτητα άμα κάψει δύο στρέμματα ή άμα κάψει χιλιάδες στρέμματα. Έτσι λοιπόν, βάσει εκεί, θα στηριχθούν και το εύρος του προστίμου. Δεν υπήρχε δηλαδή καθόλου παράγοντας, ας πούμε, αν θα είναι κοντά σε κάτι που μένει. Όχι. Απλώς θεωρείται τι κίνδυνο, πώς είναι η έκταση και τι κίνδυνο θα δημιουργήσει η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Στους χάρτες που δείξατε, αυτός ο χάρτης ουσιαστικά εκείνη την περίοδο ανανεώνεται καθημερινά. Καθημερινά. Όπως είπαμε νωρίτερα, ότι κάθε μέρα βγαίνει, π.χ. σήμερα θα βγει στην 12.30 ώρα ο χάρτης αυτός και θα έχει ισχύ για την αυριανή ημέρα. Άρα δηλαδή έχουμε μισή μέρα περιθώριο να ειδοποιήσουμε τις δυνάμεις μας, να ενεργοποιήσουμε το μηχανισμό, ώστε την επόμενη μέρα να είναι έτοιμος να δράσει. Το ίδιο βέβαια και να γίνει η ενημέρωση των πολιτών. Την επόμενη μέρα είναι μια δύσκολη μέρα ή μια εύκολη μέρα, να ξέρει ο πολίτης τι πρόκειται να παρακολουθήσει.